είναι τα πράγματα στη ζωή μου. Μια χαρά είναι. Ωραία. Το μωράκι σου? Το μωράκι μου έχει γίνει παιδί πια. Πόσο είναι τώρα, πάει Πέμπτη, ας πούμε. Πέμπτη δημοτικού. Πω, πω. Πέμπτη. Πώς θα πας με τα διαβάσματα? Ξέρω, ο Άγγελος στην τάξη πηγαίνει. Πέμπτη και εμένα. Πέμπτη, ίδια χρονιά πρέπει να είναι. Τα διαβάσματα, πώς θα πας? Κοίταξε, καλά, τα πάμε. Όπου οι γονείς ξαναπερνάνε τη φάση των διαβασμάτων, ρε παιδί μου, είναι τρομερό. Τρομερό, το περνάς κι εσύ, ε. Και βέβαια. Εμένα κάθε φορά που της λέω, ας πούμε, διάβασες, ναι, διάβασα. Για να τσεκάρω. Κάτι θα βρω που δεν έχει κάνει. Εντάξει, το κάτι δεν πειράζει. Τι? Μην τυχόν και δεν έχει κάνει και τίποτα. Το κάτι δεν πειράζει. Παίζει και αυτό. Στη ζωή. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, πολλές φορές που μου έλεγε η μάνα μου, πιο μεγάλη βέβαια, όχι τόσο μικρή δεν λες ψέματα, πιο μεγάλη. Διάβασε, λέει, ναι. Είσαι σίγουρη, ναι. Ε, πότε πρόλαβες, Και δεν είχες διαβάσει. Ε, όχι. Εγώ πάλι ντρεπόμουν να πάω σχολείο αδιάβαστη. Καλά, και ντρεπόμουν, μην νομίζεις. Δεν ξέρω πώς το είχα δει. Δηλαδή, αν δεν είχα διαβάσει, προτιμούσα να μην πάω σχολείο. Είχα τέτοια. Και εγώ θα το προτιμούσα, αλλά η μάνα μου δεν είχε τέτοια. Μου λέγε προχώρα. Μπρος. Εντάξει. Οπότε έμαθες να ανταπεξέρχεσαι και σε αυτή την κατάσταση όμως. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, τι κάνεις, πήγες στο dance.